Χαιρετήσαμε μαζί με τους υπόλοιπους όλο τον κόσμο. Είδα ανθρώπους που ήταν συναγωνιστές μαζί με τον πατέρα μου και μαζί με τον πατέρα του Θανάση. Πολλούς ακόμα είναι εδώ και αγωνίζονται. Μας είπανε πολλά πράγματα, μας μιλήσανε για τα προβλήματα της περιοχής. Θέλω να πω τούτο. Και αυτό να το θυμάστε. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Έτσι μάθαμε από τους γονείς μας. Έτσι έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με όλη μας τη δύναμη. Γιατί ξέρουμε ότι ο τόπος δεν αλλάζει με λόγια, αλλά αλλάζει πραγματικά με έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να ζητάς την ψήφο σου από τους συγκατοίκους της περιοχής σου και από τους συνδημότες σου. Είναι ιερό πράγμα να στη δίνουν, έχεις ταυτόχρονα τεράστια υποχρέωση απέναντί τους. Ποτέ να μην τους ξεχάσεις και όλες σου οι κινήσεις να είναι για το καλό της περιοχής, για το καλό των παιδιών, για το καλό του τόπου. Με γνώμονα αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, εγώ προσωπικά σαν κάτοικος, σαν υπάλληλος του Δήμου, αλλά και τώρα σαν άνθρωπος μέσα από τους συλλόγους, από τις φορείς, αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί για αυτόν τον τόπο πρέπει να δουλέψουμε πολύ, για να είναι πολύ καλύτερος, γιατί τον θέλουμε όλοι μας να είναι πολύ καλύτερος. Κάναμε πολλές δράσεις, η σημαντικότερη αυτών αφορούσε την παραβατικότητα της περιοχής μας, τη λειτουργία των αστυνομικών τμήματων. Εμείς όλοι το έχουμε ζήσει, ο καθένας στα σπίτια τους. Και ξέρουμε τι σημαίνει να παλεύεις καθημερινά. Να παλεύεις για να μην σου σπάσουν το σπίτι, να παλεύεις να μην πούνε μέσα και σου κάνουν ζημιές, να μην χτυπήσουν τα παιδιά σου. Άρα λοιπόν, για μας το υπαριθμόν 1 είναι η αστυνόμευση της περιοχής, η οποία αν δεν γίνει σωστά, είμαστε διατεθειμένοι εγώ, ο Θανάσης, ο Δήμαρχος και όλοι μας να σπάσουμε πόρτες. Και αυτές οι πόρτες θα είναι πόρτες Υπουργείων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο, αλλά να είστε σίγουροι ότι τις πόρτες θα τις σπάσουμε και αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε, θα το επιβάλλουμε στην περιοχή μας. Θα σταματήσει η παρανομία, θα παλέψουμε γι' αυτό. Και όχι μόνο γι' αυτό. Το συγκοινωνιακό, το επόμενο πρόβλημα που πάλι το κυνηγήσαμε και το παλέψαμε και προσπαθήσαμε, πιστεύουμε ότι θα δοθεί λύση. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο, αλλά όταν έχεις τη διάθεση και την όρεξη να παλέψεις τα προβλήματα της περιοχής, τουλάχιστον έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους συνδημότες σου ότι το πάλεψες. Θα δίνουμε λόγο λοιπόν σε εσάς για αυτά που κάνουμε, αλλά και για αυτά που δεν θα κάνουμε. Θέλουμε καθημερινά να μας αξιολογείτε, να μας κρίνετε και όταν χρειάζεται να μας επικρίνετε. Γιατί καλές οι εκλογές, θα νικήσουμε στις εκλογές, αλλά η επόμενη μέρα έχει δύο πράγματα. Πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο για να αναστρέψουμε αυτό που έχει γίνει εδώ και 3,5 χρόνια στην περιοχή. Δεν θα πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τη στήριξή σας και να θυμάστε κάτι, ότι θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ.